Ταξίαρχος Ιωαννίδης Αριστίδης, υποδιοικητής 95 ΑΘΕ. Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα, στρατιώτη τη Πεσικού Πασχάκη Αθανάσιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Πολλά. Χριστό Ανέστη. Παγγέλη Νικόλαο, υποδιοικητή τη Γαντήλου. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά, Χριστό Ανέστη. Χριστό Ανέστη, να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όλου, να είστε καλά. Επάμω! Αρ! Πατσιώτη Γεώργιο, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε, Χριστό Ανέστη, κύριε Πρωθυπουργέ. Στρατιώτη Πεσικού και Ζαρτίνη Παναγιώτη. Τυφεγγιοφόρο. Να είστε καλά. Κάντε. Χρόνια πολλά. Στρατιώτης Πεζικού, κούμα ελευθέρωση, χειριστή αεροπορικού πυροβόλου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Στρατεύσει, είστε. Μάλιστα. Πόσο καιρό έχετε εδώ? 7 μήνες. 7 μήνες. 7 μήνες. Όλοι 7 μήνες έχετε. Μάλιστα. Πώς είναι τα πράγματα? Μια χαρά. Μπράβο, παιδιά. Βάλατε πολύ κόπο, βλέπω εδώ για να το. Ναι, από χθες τα ετοιμάζαμε. Από τι ώρα ξεκινήσατε? 8 η ώρα μπήκε. 8 η ώρα μπήκε η φωτιά. Πολύ έτοιμο το κοκορέτσι, ήδη έχουμε υπόψει το μάτι. Φαντάζομαι ότι είναι. Το αρνί είναι. Φύρε ντόπια, ε. Ναι, 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 ναι. Βόρεια Εύβοια μας διέλυσε, μας συνέτριψε. Θα κάνεις εδώ, ρωτάει πόσα άτομα είναι και τα. Τι κάνετε, ε. Χρόνια πολλά. Έχουμε γιορτή σήμερα. Γελάς, ε. Πού είσαι, ρε, Βουλούκο? 6. 6. 6 έχεις, ρε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά, χρόνια πολλά. Λένι. Μάχα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, μιλάει αγγλικά, ε. Τι είναι, αυτή είναι καλή, ρε. Είναι αυτή, πόσο είναι αυτή? Ήδη η Μάχα έχει ξεκινήσει να εργάζεται στο Ελένη, στο δοχείο. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες χρόνια πολλά και καλό Πάσχα. Ο φετινός εορτασμός του Πάσχα σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Σε μια νέα εποχή ελπίδας και αισιοδοξίας. Το πέρασμα στην μεταμνημονιακή εποχή. Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια είμαστε στη θέση να αισιοδοξούμε και να ελπίζουμε ξανά. Αντέξαμε στα δύσκολα. Ο λαός μας άντεξε στις προκλήσεις και χάρη στις αστήρευτες δυνάμεις του κατάφερε να ξαναστήσει τη χώρα στα πόδια της. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ταυτόχρονα όμως μπορούμε να έχουμε και όλα τα διδάγματα ώστε να μην ξαναβρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρεθήκαμε πριν από 8 χρόνια. Και όπως αντέξαμε στις προκλήσεις με πίστη, αποφασιστικότητα και πείσμα, έτσι θα ανταποκριθούμε και στις σύγχρονες προκλήσεις. Με αποφασιστικότητα και με σύνεση. Γιατί ο λαός μας υπερασπίζεται πανανθρώπινες οικουμενικές αξίες. Τις αξίες που γέννησε ο ελληνικός πολιτισμός. Την ελευθερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη,
την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Αυτές τις πανανθρώπινες αξίες υπερασπιζόμαστε. Και τώρα που η Ελλάδα ξαναπατάει στα πόδια της, είναι και θα παραμείνει πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Θέλω λοιπόν από εδώ, από την ακριτική Τήλο, από τα ανατολικότερα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μεταφέρω μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας, αλλά και τις ευχές μου στον καθένα και στην καθεμιά ξεχωριστά, για δύναμη, πίστη, αισιοδοξία, δημιουργία. Χρόνια πολλά και καλό Πάσχα σε όλους και σε όλους.